Πρόκειται για μεγάλη τραγωδία. Η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν μηδέν και στην πρόληψη για το ότι δεν προετοίμασαν όλη αυτή την κατάσταση και ήταν ανέτοιμοι, χωρίς μέσα διάσωσης, χωρίς προσωπικό, χωρίς σχέδιο, αλλά και στην αντιμετώπιση. Αποδείχτηκαν πάλι όλη η ανικανότητα, το έσχος του κρατικού μηχανισμού και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Ο κόσμος αφήνεται στην τύχη του, ουσιαστικά εθελοντές παλεύουν με τις φωτιές. Το λίγο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος που δίνει τη μάχη οπωσδήποτε παλικαρίσια δεν φτάνει. Τα επίγεια μέσα δεν φτάνουν, τα εναέρια μέσα δεν φτάνουν. Αυτό που αυτή τη στιγμή επίγει είναι να διατεθεί η κάθε δυνατότητα, είτε σε εναέρια μέσα, είτε σε επίγεια μέσα, να έρθουν εδώ, να έρθουν εκεί που βρίσκονται οι πυρκαγιές και ο κόσμος χάνει την περιουσία του, χάνονται ζωές, κινδυνεύει έτσι και αλλιώς το περιβάλλον. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κύριο ζήτημα αυτή τη στιγμή και μετά θα λογαριαστούμε. Η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση που ευθύνεται για αυτή την κατάσταση μέχρι σήμερα δεν μπορεί πλέον να λησμονηθεί από τον ελληνικό λαό αυτό που βιώνει αυτή τη στιγμή σήμερα και σε όλη τη βορειοκεντρική Εύβοια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική, στην Πελοπόννησο, σε όλες τις εστίες. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ που είχε προειδοποιήσει και είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, αυτή τη στιγμή έχει και μια δέσμη μέτρων και άμεσων μέτρων. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι σε αυτή την περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές, οι οποίοι πρέπει να βρεθούν οικίες, πρέπει να βρεθούν τροχόσπιτα, πρέπει να βρεθούν ξενοδοχεία, οπωσδήποτε πρέπει να εξασφαλιστεί η σύτηση, να εξασφαλιστεί το νερό, η διαβίωσή τους και βεβαίως οι αποζημιώσεις στο 100% όλων αυτών των καταστροφών. Ιδιαίτερα εδώ στην Εύβοια οι ρετσινάδες βρίσκονται σε απόγνωση. Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν πρόκειται για τώρα, δεν πρόκειται να ορθοποδήσουν ούτε αύριο. Άρα με το βλέμμα στο αύριο θα πρέπει να πάρθουν μέτρα όχι μόνο αποζημίωσης αλλά και εξασφάλισης δουλειάς. Ιδιαίτερα ο πρόεδρος των Ρετσινάδων μας έβαλε το ζήτημα ότι αυτοί που είναι από 55 χρονών και πάνω και δεν πρόκειται πουθενά να βρουν δουλειές, να εξασφαλιστεί με τροπολογία στη Βουλή. Εμείς θα καταθέσουμε αντίστοιχη να περάσει και να μπορούν να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν αμέσως και όχι όπως σε άλλες πυρκαγιές, σε άλλες καταστροφές όπου περνάει μια πενταετία και τα ποσά μειώνονται αντί να δίνονται ολόκληρα. Αυτά είναι ορισμένα από αυτά που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι, δεν έχει τελειώσει, προέχει αυτό το ζήτημα γιατί υπάρχει εξέλιξη, συνέχεια ανοίγονται καινούργια μέτωπα και εδώ που βρισκόμαστε βλέπετε, εσείς τα βλέπετε συνέχεια. Κατευθείαν αναζωπηρώσεις. Κάθε μέρα αναζωπηρώσεις συνεχείς και νέες εστίες και σε άλλες περιοχές. Τώρα ενημερωθήκαμε ότι καίγεται η περιοχή της Νότιας Φθιώτιδας, στο Θεολόγο, Μαλεσίνα, εκεί και κενώνονται σπίτια και έχονται σπίτια κλπ.